Στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βρέθηκε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Κεθράκης, κ. Χρυστόδηλος Τοψίδης, την Τρίτη, 26 Μαρτίου του 2024. Ο Περιφερειάρχη συμμετείχε σε αποστολή από τη Ροδόπη, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Μαρονία και Κομμοτινή, κ. Παντελεήμονα, τον Δήμαρχο Κομμοτινή Ιωάννη Γκαράνη, τον Δήμαρχο Μαρονία Απών κ. Απόστολο Ιωάννου και συνεργάτε του, και είχε ω στόχο την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο. Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση, ο κ. Τοψίδη ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την αναπτυξιακή προσπάθεια. Που εφαρμόζεται στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η οποία έχει ανθρωποκεντρικό πρόσημο αλλά και φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό, καθώ ο Παναγιώτατο επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτού του τομεί. Ο κ. Στοψίδη χαρακτήρισε μεγάλη ευλογία τη συνάντησή του με τον κ. Κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίο έχει επισκεφθεί πολλέ φορέ την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ωστόσο, όπω επισήμανε ο κύριο Περιφερειάρχης, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο και κάθε επίσκεψή του συνιστά μέγιστη τιμή και ευλογία για τον τόπο μα. Σύμβατα τα μέλη της Αποστολής εξέφρασαν το σεβασμό τους στο πρόσωπο και το πολυεπίπεδο έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη κύριου κ. κ. Βαρθολομέου εκφράζοντάς του την προσδοκία τους να επισκεφτεί για ακόμη μια φορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.